Για τον Βασίλη του Τζιτσάνη που μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά. Ο Βασίλης ήταν πιο μεγάλος από εμάς και έχουμε πάρα πολλές μνήμες και ενθυμήματα, ειδικά σε αυτή εδώ τη γειτονιά που έχει κάνει τα πρώτα του τραγούδια, τις πρώτες καντάδες και τις πρώτες έτσι μελωδίες που έλεγε με την παρέα του, με τις κιθάρες και με τα μαντολίνα και με τα μπουζούκια εκείνης της εποχής. Εγώ βέβαια είμαι πιο μικρός από τον Βασίλη και έχω πολλές μνήμες από τη γιαγιά μου που ήταν πολύ φίλες με την μητέρα του, την κυρία Βικτωρία. Το Βασίλη τον γνώρισα πολύ καλύτερα αργότερα και στο Χάραμα που έχουμε πάει αρκετές φορές και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννου που ήταν, αλλά και αργότερα με τη Σωτηρία την Μπέλου. Από τις επισκέψεις αυτές στο Χάραμα στο Βασίλη του Τσιτσάνη που ήθελε να του πω για το ταβερνάκι του παππού μου που ήταν στο συνοικισμό, στον προσφυγικό συνοικισμό των Τρικάλων, να ψάξω μέσα στο υπόγειο να του βρω παλιούς δίσκους, παλιές πλάκες που έλεγε αυτός. Σκοτώσανε το Ο Βασίλης ο Τσιτσάνης για κάθε Τρικαλινό και για κάθε Έλληνα, ειδικά για μας που είμαστε ντόπιοι ας πούμε, είναι μια φιλοσοφία. Δεν τον ξεχνάμε,